πάρω λίγο να προκληθεί η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανικός στρατός πυροβόλησε στο έδαφος της γειτονικής δημοκρατίας από φορητά όπλα διαφόρων διαμετρημάτων. Είναι γνωστό ότι ως αποτέλεσμα των χαοτικών πυρών που άνοιξαν οι Ουκρανοί στρατιώτες, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3 σκοτώθηκαν. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πηγές πληροφοριών, φέρεται να προσπάθησε να παραβιάσει τα ουκρανικά σύνορα. Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα 29 Νοεμβρίου, προχθές. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων της Ουκρανίας, φέρεται ως αποτέλεσμα μιας απόπειρας αγνώστων και μάλλον παράνομων μεταναστών να περάσουν από το έδαφος της Ουκρανίας στην Πολωνία, διασχίζοντας τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον 3 τραυματίες είναι σε κρίσιμη, όπως είπαμε, κατάσταση. Ωστόσο, ο κίνδυνος των ενεργειών του Ουκρανικού στρατού συνδέεται με το γεγονός ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα στο έδαφος της γειτονικής Λευκορωσίας. Στα βίντεο που παρουσιάζονται μπορείτε να δείτε πώς συνέβη το περιστατικό. Διακρίνονται αρκετά μέσα στη νύχτα. Η λευκορωσική πλευρά δεν έχει ακόμη ανακοινώσει θύματα μεταξύ των σύνοριο φυλάκων της, αλλά μια επίθεση στα σύνορα της Λευκορωσίας θα μπορούσε κάλλιστα να έχει οδηγήσει σε ξέσπασμα μιας ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των 2 αυτοκρατών. Αν κρίνουμε και από το βίντεο που βλέπετε, άνοιξε αυθόρμητα πυρά ο Ουκρανικός στρατός εναντίον των αγνώστων, όπως λέγεται, χωρίς να προσπαθήσει να τους ειδοποιήσει και ας τους συνελάμβανε, τέλος πάντων. Για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, κρυμμένες ειδήσεις που δεν ακούς πουθενά αλλού, εγγράψου και κοινοποίησε τα βίντεο. Η αλήθεια, όπως το έχεις ήδη διαπιστώσει, για όσους το γνωρίζετε και συχνά πυκνά ενημερώνεστε από εδώ, η αλήθεια πάση θυσία εδώ.